Κύριε Πρόεδρε, άκουσα και τον προσφάτως κατατερθόντα του βήματος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πριν από αυτόν τον κύριο Παπαδημούλη, η οποία αναφέρθηκε σε μια συνέντευξη που έδωσα προς την εφημερίδα El Mundo, που είναι η δεύτερη σε κυκλοφορία ισπανική εφημερίδα και διαβάζεται από τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε όλη την ισπανόφωνη Φίλιο. Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι, όπως ξέρετε, η Ελλάδα είναι πρώτο θέμα, και αν δεν είναι πρώτο, είναι δεύτερο θέμα, στον παγκόσμιο τύπο κάθε μέρα. Το σύνολο των δημοσιευμάτων είναι εναντίον της χώρας μας, υπονομευτικό, ειρωνικό, και σπανιότατα φιλοξενούνται κείμενα τα οποία υποστηρίζουν την ελληνική άποψη. Θεωρώ λοιπόν σημαντική επιτυχία για όλους μας το γεγονός ότι El Mundo, για λόγους που δεν γνωρίζω, επέλεξε να μου ζητήσει αυτή τη συνέντευξη, η οποία κάλυψε μια ολόκληρη σελίδα της εφημερίδας. Εκεί εκθέτω λεπτομερώς τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών και αγαπητού μου συναδέλφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συνεργασία των Ευρωπαίων συναδέλφων μας, για να βρούμε μια λύση, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Και λέω, έχω εδώ το γαλλικό κείμενο της μετάφρασης στα γαλλικά, αλλά θα έχω και τη μετάφραση στα ελληνικά αύριο, και μπορεί όλοι οι συνάδελφοι να την προμηθευτούν. Λέω ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει. Είναι απόφαση της κυβέρνησης, είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ και συναντάει η άποψη αυτή, πιστεύω, την ευρύτατη κατανόηση του ελληνικού λαού. Και συνεχίζω, διότι ο ελληνικός λαός γνωρίζει και έχει δει και από την ιστορική του εμπειρία, αλλά και από άλλες χώρες του κόσμου, τι σημαίνει χρεοκοπία. Ξέρει ότι το κράτος πάβει να πληρώνει μισθούς και ημερομίσθια, πάβει να πληρώνει συντάξεις, ότι οι τράπεζες κλείνουν και οι καταθέτες δεν έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους, και σε μερικές περιπτώσεις, όπως στην Αργεντινή, χρειάζεται, και το ξέρετε καλά εσείς, λέω στην Ισπανίδα δημοσιογράφο, να παρέμβει η αστυνομία και τα τάγκς. Και επειδή εδώ έχω την εντύπωση ότι πολλοί είναι τελείως απληροφόρητοι, θέλω να τους θυμίσω ότι το 2001, σε τρεις ημέρες, στο Buenos Aires υπήρξαν 42 νεκροί. Αλλά μερικοί δεν έχουν καμία διάθεση να πληροφορηθούν τον διεθνή τύπο. Λοιπόν, και συνεχίζω λέγοντας ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η μοίρα την οποία έχει ζήσει ο ελληνικός λαός στην παλαιότερη ιστορία του δεν τον απειλεί αυτή τη στιγμή, γιατί η κυβέρνηση έχει γνώση και εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο πρόθεσμα ανόρθωσης ελληνικής οικονομίας. Αυτό είπα. Τώρα, αν αυτό απογοητεύσει τους επενδυτές και δεν απογοητεύει τους επενδυτές η κατάλυση του νόμου και της τάξεως από ανθρώπους που εμπνέονται από συγκεκριμένες πολιτικές γραμμές και κατευθύνσεις καθημερινά στους δρόμους και στις πλατείες της πρωτεύουσας και άλλων πόλεων της χώρας, αυτό το αφήνω στη συνείδηση αυτών που με κατηγόρησαν. Κύριε Μπογιόπουλε, σας κάλυψε η εξήγηση που έδωσε ο κύριος Πάγκαλος? Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Πάγκαλος είναι ο άνθρωπος που, νομίζω, στη δική σας εφημερίδα είχε δηλώσει ότι αν αποκαλυφθεί ποτέ ότι το ΚΚΕ δεν είχε σχέση με την εταιρεία Γερμανός, θα παρετείτο. Ήταν πρωτοσέλιδό σας. Έχει αποδειχτεί εδώ και 2 χρόνια ότι το ΚΚΕ δεν είχε ποτέ σχέση με το Γερμανό, αλλά ο κύριος Αντιπρόεδρος παραμένει Αντιπρόεδρος. Επίσης, ο κύριος Αντιπρόεδρος, πριν γίνει Αντιπρόεδρος, σε συνέντευξη που είχε δώσει στον αείμνηστο συνάδελφό μας, τον Κομίνη, στο Sky, είχε ξανααναφερθεί σε τάγκς. Έχει μια. Του αρέσει ο θόρυβος των τάγκς, δεν μπορώ να καταλάβω. Τότε λοιπόν, αναφερόμενος στις χωματερές, είχε πει πώς λειτουργεί τελικά το κράτος, να κατεβάσουμε τα τάγκς, τα ΜΑΤ, το στρατό και να λύσουμε το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πάγκαλος είναι ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το οποίο εκπροσωπεί με αυτές τις δηλώσεις ο κύριος Πάγκαλος είναι μια αδίσταχτη κυβέρνηση, η οποία δεν οροδεί προουδενώς και απέναντι σε τίποτα, φτάνει στο σημείο να κάνει τέτοιους ανατριχιαστικούς και φρικιαστικούς συνειρμούς, και αυτό από μόνο του μπορεί να καταδείξει τι ακριβώς θέλει να περάσει με την πολιτική την οποία συζητάει με το μεσοπρόθεσμο αυτή την ώρα στη Βουλή. Τώρα, πριν πάω...